Ως κλέφτη Θεό, υπεριπτάμενο πίσω από την κλεμμένη Ελένη τη Πάρτη, που κατέληξε Ελένη τη Τρία, ο έρωτα θολώνει το μυαλό. Έρο δε τίνα ξέμη φρένα, ω άνεμο κατόρο δρύσιν εμπέτων. Ο έρωτα μου συντάραξε το μυαλό, όπω ο άνεμο στο βουνό που πέφτει πάνω στι βαλανιδιέ. Ψάλει σαπφό». Και από τι ερωτικέ περιπέτειε των Θεών και των Ηρώων, την ερωτική επιθυμία των ανθρώπων. Στην αγωνία τους να τον κερδίσουν, να τον βιώσουν, ακόμα και να τον αποθήσουν, να τον καταραστούν. Το γεμάτο λαχτάρα ραβασάκι, απλό, χαραγμένο πρόχειρα πάνω σε ένα όστρακο, όπου ο ερωτευμένος νέος καλεί την ερωμένη του, ευμελής ήκε, Οστάχος, τάχος, αρκέσιμος. Ευμελίδα, έλα το ταχύτερο δυνατόν είναι ο πρόγονος των σημερινών SMS των νέων ανθρώπων. Όταν όμως ο φτερωτός Θεός έχει πετάξει μακριά ή όταν το αντικείμενο του πόθου δεν στέργει να ενδώσει, μπορεί η ερωτική επιθυμία να μετατραπεί σε κατάρα. Πάνω σε ένα μολύβδινο φύλλο, που δεν λιώνει εύκολα, θα χαραχθούν κατάρες και σκίτσα κατά του νεαρού Ερμία, που σύρεται βιέω από ένα δαίμονα Θεό και με ξόρκια τον καταργέται η ερωμένη του να βρει τον θάνατο από εμπύρετη αρρώστια. Μια κατάρα που ακόμη και σήμερα υπάρχει στα χείλη των απελπισμένων ερωτικά. Να λιώσει όπω με ο ερωτά σου. Φυσικά, παρούσε είναι και οι ευτυχεί καταλήξει. Το γλυκό και τρυφερό πλησίασμα δύο ερωτευμένων στη γαμήλια κλείνει οι θρησκευτικά και κοινωνικά συμβατές γαμήλιες τελετές, όπου ο πεπερασμένος έρος διαιωνίζεται, αθάνατος μέσα από την νόμιμη αναπαραγωγή, την επιβίωση της ομάδας, τη στήριξη της κοινωνίας, τη ζωντάνια της ίδιας της αρχαίας πόλης. Για να κρατήσει, ωστόσο, αυτή η ισορροπία του έγγαμου βίου, αλλά και να τη θασευτούν οι ορμές των νέων, οι άρενες είχαν στην αρχαιότητα και άλλες ατραπούς διασκέδασης. Από τις απαγωγές ωραίων και επιθυμητών γυναικών, ως ζωώδες ένστικτο και κυριαρχίες όπως αυτό αποτυπώνεται στο νόμισμα της Θάσου με τον σάτιρο, που θα μπορούσε να συμβολίζει και οποιαδήποτε ανθρώπινη αρπαγή από ερωτική έξαψη, έως τις τρυφερές περιπτύξεις των συμποσίων με τις εταίρες, όπου χρησιμοποιούνταν αργότερα και αγγεία ερεθιστικά ή θυφαλικά ακόμη και αν καμιά φορά μπορούσαν οι κρεπάλες να έχουν κακά επακόλουθα, τουλάχιστον σύμφωνα με μια ερμηνεία της παράστασης του συμποσιαστή με τον πριαπισμό πάνω στο ανάγλυφο της Κο. Η έκθεση προχωρεί ακόμη πιο πέρα, στις απολαυστικές σαρκικές επαφές, αυτές που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν σκηνές απείρου κάλου έως το παραλήρημα των οργείων από το δέλεαρ των ενηλίκων εραστών προς τους εφήβους ερωμένους, σαν έρωτες και αντέρωτες που παλεύουν, με σώματα ανοιξιάτικα, εαρινά, με σώματα άφθαρτα ωραία, γιατί ωραίο είναι ό,τι είναι στην ώρα του. Πιο γλυκό είναι το ερωτικό άνθος που ανοίγει στα 14 και όλο πιο γοητευτικό εκείνο των 15. Τα 16 είναι η θεϊκή ηλικία. Για τα δεκαεπτά όμως, δεν θα μπορούσα να το πω, μονάχα ο Δίας έχει αυτό το δικαίωμα. Δεν απουσιάζει από την έκθεση η γυναικεία αλληλεγγύη και περιποίηση με τη σκηνή του τίλεσθε, η προετοιμασία, η εξαγορά των πορνών, τις φιλόμουσες παγιδεύτρες των κερμάτων, τις γυμνασμένες φοραδίτσες της Αφροδίτης που γυμνές στέκονται σε παράταξη. Άλλωστε, γνωρίζουμε από την αρχαιότητα μια ολόκληρη σειρά κατηγοριών από πόρνες. Τις δικτυριάδες, τις χαμετύπες, τις σποδισιλάβρες, τις λεωφόρους, για να φτάσει κανείς έως τις εξαιρετικές εταίρες, πολλές φορές με μόρφωση και επιρροή, όπως η ασπασία ή μιλησία του περικλή, η φρίνη του πραξιτέλη, μοντέλο για την αγαλματική απόδοση της ίδιας της θεάς Αφροδίτης, όπως αναφέρουν οι αρχαίες πηγές. Ένα μικρό δωμάτιο ανακατασκευασμένο στον επάνω όροφο του μουσείου δίνει μια γεύση από τα γνωστά λουπανάρια της Πομπιείας με λιγοστό φως, ένα λιτό κρεβάτι που δέχτηκε εκατοντάδες σώματα σε στάσεις όπως αυτές που εικονίζονται στις τοιχογραφίε που το κοσμούν. Είχαν βέβαια προηγηθεί και άλλα τέτοια σπίτια στην ελληνιστική δήλο που πρέπει να τη φανταστεί κανεί λιμάνι κοσμοπολίτικο και ελεύθερο από το 166 π.Χ. και μετά. Και ακόμα ένα γραπτό σημείωμα της γλυκέρας από τη Σάμο μας πληροφορεί ότι η ετέρα, κουρασμένη από τις γλυκόπικρες φροντίδες του έρωτα, αποτραβιέται από τον έκλειτο βίο, αφιερώνοντας έναν αναθυματικό πίνακα σε μια θεότητα. Οι άνθρωποι γερνούν και αλλάζουν και φθήρονται. Ο έρωτας όμως είναι αναλύωτος. Ούτε γερνούσε, ούτε γερνά. Φτερωτός το Εξακολουθεί να γλιστρά και να ξεφεύγει ακόμη και από το χρόνο, αφού αυτός γεννήθηκε πριν από τον χρόνο, που ως χρόνος καταβροχθίζει τα παιδιά του, όπως ο χρόνος κάνει με όλους εμάς. Η μόνη διαφυγή από την τρέλα του έρωτα είναι η μετατροπή του σε φιλότητα, σε αγάπη που μπορεί να έχει διάρκεια και που με το χρόνο μεγαλώνει. Άλλωστε, για να μπορέσουμε να δώσουμε σχηματικά μια νέα εικόνα, το ρήμα που σε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της αλφαβήτου είναι το ελληνικό «αγαπώ» που αρχίζει από το α και τελειώνει στο ω. Μέσα σε αυτό εμπεριέχεται όλη η δύναμη του κόσμου των συναισθημάτων ο κύκλος της αρχής και του τέλους. Στην ενότητα φιλοσοφικός και ταφικός έρος, όλα τα στάδια της ιστορίας του έρωτα και της ψυχής από το ελληνιστικό και το ρωμαϊκό μυθιστόρημα εικονογραφούνται σε μια σειρά αποσφραγίσματα της ιστεροελληνιστικής δήλου, σε πύληνα ιδόλια και μαρμάρινα αγάλματα. Η ψυχή, είτε ως πεταλούδα, είτε ως ωραία γυναίκα, σύρεται από τα μαλλιά. Ο έρωτας την εχμαλωτίζει, τη σουβλίζει και τη σιγοψύνει στη φωτιά. Μήπως δεν στο φώναζα ψυχή μου, μα την Κύπριδα θα σε πιάσει, άχαρο το χτυπημένη εσύ, στην ξόβεργα μην πολυπλησιάζει. Δεν στο φώναζα, έπεσε στην παγίδα, τη παρταρασμάτεα στα δεσμά σου. Ο ίδιος ο έρωτας έδεσε τα φτερά σου και σέριξε μες στη φωτιά. Ακόμα την αλλιεύει ως ηχθή, τη ζεύεις ανάλογο στο άρμα, σαν να ζητώ, αλλά εσύ δεν ακούς και δεν ξέρεις ότι κρατάς τα χαλινάρια της ψυχής μου, αναφέρει απόσπασμα του ανακρέοντα. Άλλοτε, όμως, είναι εκείνη που αποποιείται την προσφορά του ή τον δένει σε κολόνα εχμάλωτο. Τον φτερωτό Θεό ποιος τον έδεσε εδώ, ποιος τη γρήγορη φωτιά εχμαλώτισε, ποιος τόλμησε να αγγίξει τη φλεγόμενη φαρέτρα και ποιος τράβηξε πίσω τα χέρια που ρίχνουν τα γοργά βέλη και τα σφιχτόδεσε πάνω στη γερή κολώνα. Τελικά, μετά από όλα τα βάσανα και τις δυσκολίες που περνούν, βρίσκουν την ευτυχή ενωσή τους. Στα ελληνιστικά και κυρίως στα ρωμαϊκά χρόνια, πληθαίνουν οι παραστάσεις που απεικονίζουν τον έρωτα με τη δάδα στραμμένη προς τα κάτω, καμιά φορά και σβηστή. Δηλώνεται έτσι ως εξάγγελος του θανάτου. Αυτή του ιδιότητα, μαζί με την άλλη, την πρωταρχική, του δημιουργού της ζωής, όπου απεικονίζεται με τη δάδα αναμένη και στραμμένη προς τα πάνω, πιστοποιούν με τον καλύτερο τρόπο ότι αυτός ο φτερωτός ακαταμάχητος δαιμόνας δεν είναι τίποτε άλλο από τον εκπρόσωπο της αρχής και του τέλους του κόσμου